Πρέπει να ξεκινήσω να κάνω μια αλλαγή ή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μετά την απόλυσή μου πρέπει να ξαναπάω σε αυτό το σχολείο και να είμαι διαφορετική. Μου ήρθε μια τέλεια ιδέα. Θα αλλάξω πρώτα απ' όλα το χτένισμα στα μαλλιά μου. Για να επισκεφτώ αυτό το κομποτήριο. Αχ, πρέπει να κάνω μια καταπληκτική αλλαγή για να με γνωρίζουν. Πρέπει να σκεφτώ και τη χρώμα βέβαια. Γεια σας. Χρειάζομαι ένα καινούριο χτένισμα. Ναι, καλώς ορίσατε στο κομμωτήριό μας. Παρακαλώ, περάστε από εδώ πέρα. Έχετε κάτι στο μυαλό σας? Όχι. Αλλά δεν ξέρω αν έχετε κάτι να μου προτείνετε εσείς. Είμαι μια καθηγήτρια μαθηματικών, ξέρετε. Πρέπει να μου κάνετε κάτι που να μου ταιριάζει. Αχα, ναι. Θέλετε κάτι σε ξανθό? Όχι, κάτι τόσο συνηθισμένο, κάτι πιο έτσι ασυνήθιστο που να αλλάζει τελείως όλο το look. Ναι. Ένα λεπτό, να αρχίσω από τα μαλλιά σας, να τα λούσω πρώτα και στη συνέχεια να τα προετοιμάσω για τη βαφή. Πρόσεξε παιδί μου, με τη χτένα. Ναι, με συγχωρείτε. Λοιπόν, έχω στο νου μου κάτι σε ένα χρώμα που είναι έτσι αρκετά μη συνηθισμένο. Ναι, για να δω λοιπόν τι σκέφτηκες. Ίσως μπορεί να μου βάλεις και κάποια extension, να τα κάνω λίγο πιο μακριά τα μαλλιά μου. Ωραία, ελπίζω να σας αρέσει αυτό. Ωραίο είναι. Μοιάζω τελείως διαφορετική. Ορίστε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις υπηρεσίες σας. Μην ξεχάσετε να μου δώσετε τα σωστά ρέστα. Είμαι καθηγήτρια μαθηματικών, το ξεχνάτε αυτό. Μετά το καινούριο μου χτένισμα θα χρειαστώ και ένα καινούριο ντύσιμο. Λοιπόν, τι έχετε να μου προτείνετε από καινούρια ντυσίματα? Αυτό εδώ το φόρεμα σε ροζ χρώμα, μήπως σας αρέσει? Είναι ένα πολύ ωραίο φόρεμα. Δεν μου αρέσει καθόλου, δεν θέλω να ντυθώ για το τσίρκο με τράνο. Ναι, αυτή επίσης είναι μια καινούρια μπλούζα από τη συλλογή. Ωραία λοιπόν, θα τη δοκιμάσω, μου αρέσει πολύ το άσπρο χρώμα. Ωχ, τι περίεργη πια η πελάτησα σήμερα, επιφερθήκε να μου έρθει αυτή. Μου φαίνεται πάρα πολύ ωραία, σαν μοντέλο είμαι. Ναι, αλλά μήπως σας είναι λίγο μικρή, μήπως θέλετε το μεγαλύτερο νούμερο? Πώς τολμάς να μου λες ότι θέλω μεγαλύτερο νούμερο? Μια χαρά είναι αυτή η μπλούζα. Η σιλουέτα μου είναι καταπληκτική. Για να πάρω και μια τσάντα. Το σύνολο είναι 70 ευρώ. Ορίστε. Νομίζω ότι έχω κάνει μια τέλεια αλλαγή. Δεν θα με αναγνωρίσει κανένα στο σχολείο και θα πάρω πάλι πίσω τη θέση που μου έκλεψαν. Τι περίεργη. Ελπίζω να μην ξαναέρθει. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πρέπει να συναντήσω τώρα την καθηγήτρια που έκανε αίτηση για να δούμε. Καλημέρα. Είμαι η καινούρια καθηγήτρια. Ψάχνω εργασία. Καλώς ορίσατε. Σας περίμενα. Με συγχωρείτε, γιατί ακριβώς θέση ενδιαφέρεστε? Ενδιαφερόμαστε για καθηγήτρια μαθηματικών, αλλά έχουμε και κάποιες ελλείψεις στην φιλολογία. Πολύ ωραία, μπορώ να τα κάνω και τα δύο, και καθηγήτρια μαθηματικών και καθηγήτρια φιλολογίας. Απογοητευτείτε από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ και καλωσορίσατε στο σχολείο μας. Ωραία, πολύ ωραία, χαίρομαι και εγώ. Ελπίζω να τα πάμε πολύ καλά. Λοιπόν, καθίστε εδώ πέρα για να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις και να αρχίσουμε. Βρίσκω τα μαλλιά σας πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα καινούριο look που έκανα. Ωραία, λοιπόν, για να δούμε. Αυτός θα είναι ο μισθός σας. Πάρα πολύ ωραία. Μαξ, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Ποια είναι αυτή η καινούρια? Χάρη, έλα γρήγορα. Είναι η καινούρια καθηγήτρια. Πολύ περίεργο. Κάποια μου θυμίζει. Για να πάω να τη δω και από μπροστά. Λοιπόν, είμαι η κυρία... Πώς μπορώ να φανώ χρήσιμη στο σχολείο? Οχ! Εγώ είμαι ο Μαξ, αλλά... Χάρη, πώς σου φαίνεται η κυρία καθηγήτρια? Δεν είναι πολύ καλή. Πρέπει να σας πω κάτι, κύριε Διευθυντά. Γρήγορα! Κύριε Διευθυντά, νομίζω ότι κάνετε μια λάθος επιλογή. Αυτή είναι η καθηγήτρια με το μαθηματικό που διώξαμε. Συγγνώμη, αλλά δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Ποια καθηγήτρια μαθηματικών που διώξατε? Δεν έχω καμία σχέση με αυτό το σχολείο. Έλα να σου πω, αυτή είναι. Δεν θυμάσαι που έκανε τη φασαρία στη τάξη της Άννας? Με συγχωρείτε, αλλά δεν καταλαβαίνω. Ποια Άννα, ποια φασαρία? Εγώ είμαι μια καινούρια καθηγήτρια σε αυτό το σχολείο. Χάρη, μήπως δεν έχεις καταλάβει καλά. Είναι μια καινούργια καθηγήτρια. Δεν βλέπω τι σχέση έχει με την παλιά. Ναι, είμαι μια καινούργια καθηγήτρια και πραγματικά με προσβάλλετε με αυτό που λέτε. Με συγχωρείτε. Πάμε λίγο μέσα στο γραφείο μου για να μιλήσουμε και για κάποια άλλα διαδικαστικά θέματα. Όχι, πραγματικά φεύγω. Φεύγω. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Με προσβάλλετε. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Τι ήξερα και έκανα έτσι σε αυτό το σχολείο? Δεν έχετε επίπεδο, φεύγω.